ο σύζυγός σας κατάγεται από τη Μακεδονία και εσείς δεν ήρθατε διακοπές στην Κρήτη, γνωρίσατε ένα κριτικό, τον ερωτευτήκατε και παντρευτήκατε. Ήσασταν στην Ελβετία, γνωρίσατε ένα Μακεδόνα, τον ερωτευτήκατε και αυτό σας έφερε στην Κρήτη. Mm-hmm. Σωστά. Σωστά. Πείτε μας λίγο όλη αυτή την όμορφη ιστορία σας. Εμείς γνωριστήκαμε το 1974, όταν ήμουνα στη σχολή νοσηλεύτριας και ο άντρας μου είχε ζητήσει τότε από την σχολή τουριστικών επαγγελμάτων της Ρόδου να κάνει πρακτική στην Ελβετία. Mm-hmm. Έτυχε 25 Μαρτίου για πρώτη φορά και αυτός και εγώ να βγούμε έξω το βράδυ. Αυτός λόγω δουλειά δεν έβγαινε, εγώ λόγω διάβασμα, τέλος πάντων. Γνωριστήκαμε. Στην αρχή νομίζω ότι ήταν Γάλλος, γιατί μου μιλούσε γαλλικά. Mm-hmm. Και ευτυχώς μιλούσε πάρα πολύ καλά γαλλικά. Ακόμα μιλάει, τέλος mm-hmm. πάντων. Και εντάξει, δεν θα σας πω όλη την ιστορία. Mm-hmm. Κάποια στιγμή ερωτευτήκαμε, αραγωνιαστήκαμε. Δεν το ξέρε κανείς στην οικογένεια. Παντρευτήκαμε ένα χρόνο μετά. Το πρώτο γάμο. Mm-hmm. Πολιτικά, 27 Μαρτίου. Το λέω πρώτο γάμο γιατί εμείς είχαμε παντρευτεί 3 φορές. Το δέσαμε για τα καλά. Παντρευτήκατε με πολιτικό γάμο, ναι, παντρευτήκατε με καθολικό γάμο, παντρευτήκατε και με ορθόδοξο. Ναι, είχα πένθος του πατέρα μου και δεν μπορούσα να κάνουμε κανονικό γάμο. Και 5 μήνες μετά κάναμε το καθολικό γάμο, με τα ούλα τους που λέμε. Ναι, αλλά και το σόι από την Ελλάδα ήθελε και για τον ορθόδοξο γάμο. Η μητέρα μου επέμενε να γίνει αυτός ο γάμος για να συστήσει τον άντρα μου στην οικογένεια, mm-hmm. διότι ήταν ο πρώτος ξένος που παντρεύτηκε στην οικογένειά μου, η οποία είναι Πελώρια. Mm-hmm. Η μητέρα μου είχε άλλα 13 αδέλφια. Δεν σας λέω τα υπόλοιπα, τέλος πάντων. Άρα, ο Μακεδόνας κριτικός πέρασε από ακτινογραφία. Ναι, ακριβώς. Τέλος πάντων, 5 χρόνια μετά, στην Ελλάδα, είχαμε και το θρησκευτικό γάμο, λόγω ότι τότε δεν υπήρχε ακόμα δυνατότητα με το πολιτικό. Ζήσαμε στην Ελβετία 3,5 χρόνια. Παραπάνω ήταν. Κάτι παραπάνω. Μέχρι που συνειδητοποίησαμε ότι ο Γιώργος υπόφερε. Το κλίμα, ο καιρός, η νεοτροπία, η ρουτίνα. Το να φύγεις το πρωί να βρέχει 6 ώρα και να γυρνάς το βράδυ πάλι να βρέχει, να είναι σκοτάδι το ένα, τέλος πάντων. Είχε φτάσει ένα σημείο αμήν. Και λέω, ωραία, ευτυχώς βρέθηκε ένας γνωστός μας. Μας λέει, γιατί δεν πάτε στην Ελλάδα. Εντάξει. Εγώ ήμουνα μικρή, 23-24, τέλος πάντων, τόσο χρονών, και δεν είχα αντίρρηση. Να θα δοκιμάσουμε. Κάναμε 2 καλοκαίρια στη Λίμνο, σε ένα ξενοδοχείο. Δουλεύαμε εκεί, ο άντρας μου στην υποδοχή, εγώ προϊσταμένη. Και έμαθα τη γλώσσα αρκετά γρήγορα, γιατί ήθελα. Δεν μπορούσα αυτή την αίσθηση να μην μπορώ να συμμετέχω στη συζήτηση, να μην καταλαβαίνω. Και θέλω, δεν θέλω, μπήκα αρκετά γρήγορα στην ελληνική γλώσσα. Πάντως, κυρία Νικολή, θα σας πω το εξής. Ίσως να είστε από τους λίγους πολίτες σε αυτήν τη χώρα που έχει παντρευτεί τον ίδιο άνθρωπο τρεις φορές. Μου ζητάει και τέταρτο γάμο. Και τέταρτο γάμο. Ανανέωση όρκων.